κάτι πρέπει να αλλάξει λοιπόν. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει να σταματήσει το μίσος. Και θέλω να σας πω ότι με έχει αγγίξει πάρα πολύ το μήνυμα αγάπης ενός ανθρώπου ο οποίος λατρεύει τον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη τον λένε Παπαπάοκ. Είναι ο ιερέας Χρήστος Μίτσιος, ο οποίος είναι μεν γνωστός για την αδυναμία του στο Δικέφαρο του Βορρά, αλλά είναι φίλαθλος. Αγαπάει το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Τατιάνα, καλησπέρα σε όλους. Πείτε μας λοιπόν. Θα ήθελα πρώτα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Ένα τεράστιο συγγνώμη και εγώ όλοι οφείλουμε να το ζητήσουμε. Πρώτα από αυτό το παλικάρι που το στείλαμε στο χώμα και μετά από όλους αυτούς τους υπέροχους δικούς του. Τους ακούω αυτές τις μέρες και διδάσκομαι. Τους ακούω και τρέμει η καρδιά μου και λέω γιατί μωρέ έτσι να μην είμαστε όλοι άνθρωποι με τόσο υπέροχη καρδιά, τόσο υπέροχο λόγο και γιατί από μια τέτοια οικογένεια τους γεμίσαμε εμείς τέτοιο πόνο. Και ξέρεις κάτι Τατιάνα μου, επειδή όλοι λέμε ότι ξυπνήσαμε αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, φοβάμαι όμως ότι ξυπνήσαμε για να πούμε δύο λόγια όλοι και να γυρίσουμε πλευρό να ξανακοιμηθούμε ήσυχοι. Είναι τόσο σοφά τα λόγια σας. Να ξανακοιμηθούμε ήσυχοι. Τόσο σοφά τα λόγια. Να ξανακοιμηθούμε ήσυχοι. Διότι αν ψάξουμε τα βίντεο, θα ήθελα μωρέ να ασχοληθώ με αυτό, να ψάξω τα βίντεο όλων των παραγόντων του ποδοσφαίρου τα τελευταία 5-10 χρόνια και να δούμε τελικά ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι. Ποιοι είναι αυτοί που γεμίζουν την κοινωνία μίσος και έχθρα ο ένας για τον άλλον. Ποιοι είναι αυτοί που αντί να κάνουν τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και τα γήπεδα να τα κάνουν χαρά όπως τα χαιρόμαστε κάποιοι που πάμε εκεί και φωνάζουμε και αγκαλιαζόμαστε και χαιρόμαστε και περνάμε όμορφα. Ποιοι είναι αυτοί όμως οι οποίοι δεν τα ξέραν αυτά τα παλικάρια. Δεν τα ξέρανε, τα ξέρανε ποια ήταν και ξέραν και τι κουβαλάνε στις ψυχές τους. Και δεν κάναμε τίποτα, παρά μόνο πολλές φορές λέμε και λόγια για να στρέψουμε τους μεν εναντίον των δε. Να στρέψουμε τους μεν εναντίον των δε. Όποιος λοιπόν δεν σκορπάει αγάπη και πολιτισμό στην κοινωνία είναι ηθικός αυτουργός σε όσα εγκλήματα γίνονται. Όποιος δεν σκορπάει αγάπη, πνευματικότητα, νιάξιμο το ενός για του άλλου, ποιον μωρέ πάει να σφάξεις και να πολεμήσεις. Απέναντί μας πάντα είναι ο αδερφός μας, ο ξαδερφός μας, το κορίτσι μας, το παιδί μας, αυτός με τον οποίο αύριο θα είμαστε μαζί. Πώς λοιπόν μπαίνουν μέσα στα μυαλά μας τέτοια μίση και τέτοιες έχθρες και να πολεμάμε ο ένας τον άλλον. Δεν το δέχομαι. Χτες πήγα κι εγώ ταπεινός προσκυνητής σε αυτό το σημείο και φίλησα τον τόπο που έχισε το αίμα του και ήμουνα με το γιο μου και μου λέει μετά ο γιος μου, μπαμπά, δυστυχώς αυτή τη θέση που είναι ο πατέρας του Άλκη θα μπορούσες να σου να εσύ. Όλοι θα μπορούσαμε να ήμασταν όσο θρέφουμε μίση και έχθρες στην κοινωνία και όσο την κοινωνία τη θρέφουμε με πονηρά πράγματα. Υπάρχουν συνωμοσίες εδώ, συνωμοσίες εκεί, αδικίες εδώ, αδικίες εκεί, κακίες εδώ, κακίες εκεί και κάποιοι βγαίνουν μετά πρωτοπαλίκαρα και λένε εγώ αυτή την κακία θα την πολεμήσω. Όχι ρε εσείς, δεν γίνεται με κακία να πολεμάς το κακό. Το κακό θα το σταματήσουμε όταν γεμίσουμε τις καρδιές μας αγάπη, την δώσουμε σε όλο τον κόσμο αγάπη και όταν μάθουμε να είμαστε πολιτισμένη κοινωνία. Έρχονται στην εκκλησία μου, Τατιάνα μου, συγχώρεσέ με που θα το πω, και άνθρωποι άλλων θρησκειών να με δούνε και τους αγκαλιάζω και χαίρομαι μαζί τους.
Έρχονται Άραβες, έρχονται Τούρκοι, έρχονται Γιαχωβάδες, έρχονται Καθολικοί, έρχονται Προτεστάντες. Και τους λέω, και εσύ παιδί του Θεού μου είσαι. Με κοιτάνε έτσι. Όχι, λέω, από μένα δεν θα δεις κακία, δεν θα δεις έχθρα. Και θα ανοίξω δυο φορές την αγκαλιά μου να σ' αγκαλιάσω εσένα. Γιατί την έχεις περισσότερο ανάγκη να με νιώσεις συνάνθρωπό σου, να με νιώσεις φίλο σου, να με νιώσεις αδερφό σου και να είμαι εδώ ό,τι χρειαστείς να μου πεις. Για τον παπά, για τον χριστιανό, απέναντι δεν είναι κανένας. Απέναντι μας δεν πρέπει να είναι κανένας. Τότε θα σταματήσει να χύνεται αίμα. Τότε θα σταματήσει να υπάρχει εκμετάλλευση. Τότε θα σταματήσει να υπάρχει κακία. Και τότε, να τος ο παράδεισος. Έτσι είναι τα πράγματα. Πατέρα Χρήστο, δεν διέκοψα καθόλου, γιατί με έχετε τόσο πολύ αγγίξει με το λόγο σας, ο οποίος είναι τόσο ζωντανός και έχει τέτοιο πάθος για την αγάπη. Έχει πάθος για την αγάπη. Σας έχω δει σε φωτογραφίες, να τις δούμε παρακαλώ το control. Σας έχω δει σε φωτογραφίες να πανηγυρίζετε για τον ΠΑΟΚ στις κερκίδες. Να σηκώνεστε όρθιος, πατέρα Χρήστο. Πάμε μα να το δούμε, χαίρομαι, καρδούλα μου, το χαίρομαι. Ώρα, παρακαλώ, είναι χαρά. Τι. Είναι ναι. Χαρά όλα. Σας έχω δει λοιπόν με πάθος να σηκώνεστε στις κερκίδες. Μανώλη μου, με ακούς? Μανώλη, μ' ακούς από το κοντρόλ, μ' ακούτε, έχουμε επικοινωνία. Δεν πειράζει, μωρέ, ας μην τις βάλουμε. Σας παρακαλώ, δώστε τη λίγο να τον δούμε. Ας μην τις βάλουμε. Λοιπόν, σας έχουμε δει λοιπόν με το κασκόλ του ΠΑΟΚ, με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, το ασπρόμαυρο, να σηκώνεστε όρθιος σαν μικρό παιδί για να πανηγυρίσετε για την ομάδα σας. Πρέπει όμως να καταλάβουν όλοι, και αυτό θέλω εσείς να τους το μεταφέρετε με τον ωραίο λόγο που έχετε. Είναι άλλο μου η αγάπη για την ομάδα, άλλο η χαρά για το ποδόσφαιρο, η χαρά για τον αθλητισμό, και άλλο είναι το μίσος των οπαδών. Το μίσος για τους αντιπάλους, δηλαδή δεν είναι αυτό ο αθλητισμός. Τατιάνα μου, μέσα στον πόνο του ο πατέρας του Άλκη μας το είπε ξεκάθαρα. Να γίνει ένα φιλικό με όλους μαζί και να δώσουμε τα λεφτά σε αυτούς που πονάνε. Εγώ κάνω ένα βήμα παρακάτω. Να είμαστε σε κάθε αγώνα όλοι μαζί. Μπορούμε, μωρέ, να το πετύχουμε. Αν δεν μπορούμε να το πετύχουμε, δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε άνθρωποι. Γιατί δεν ξέρουμε να αγαπάμε. Και όποιος δεν ξέρει να αγαπάει, δεν είναι άνθρωπος. Πατέρα, ντρέπομαι όταν σκέφτομαι ότι έχω τον τίτλο του Παπαπάουκ από χτες και προχτές, ντρέπομαι. Όχι, διότι όχι, λέω, όχι. Ρε σύ, δεν φταίει. Ρε σύ, δεν φταίει η ομάδα, δεν φταίει η ομάδα, δεν φταίει όχι ο αθλητισμός. Φυσικά. Όχι, 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 να μην τρέπεστε, να μην τρέπεστε. Αυτά, τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν σχέση με την αγάπη για τις ομάδες. Οι παουτζίδες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθος, αγάπη. Βεβαίως. Για τη Θεσσαλονίκη, για την ομάδα κάτι, τους. Δεν είναι εγκληματίες. Αυτοί οι εγκληματίες δεν είναι παουτζίδες. Είναι άλλο οι εγκληματίες, οι φωνιάδες, οι δολοφόνοι, και άλλο είναι οι φύλακοι του ΠΑΟΚ. Και να είστε περήφανος για την ομάδα σας και να το χαίρεστε και να μην στεναχωριέστε. Αυτοί λοιπόν οι εγκληματίες και αυτοί που τους βάζουν και αυτοί που τους εκτρέφουν είναι οι εχθροί της κοινωνίας. Σωστά, σωστά. Πρέπει να το καταλάβουμε και θα μείνω μέσα στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις γιατί? Με ρώτησαν τα παιδιά. Πρέπει ναι, να κλείσουμε, με παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, θα μείνεις, ναι. Θα μείνεις, παπά μου? Και λέω, θα μείνω για να παλέψω να ανεβάσουμε ένα σκαλί την αγάπη και τον πολιτισμό μας. Πατέρα Χρήστο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας παρακολούθησα με πάρα πολύ έτσι προσήλωση, αγάπη και σεβασμό. Σας ευχαριστώ πολύ.